Μία φορά το χρόνο, η Ιωάννα λοιπόν για μία και μοναδική φορά στη ζωή της απάντησε στο τι συμβαίνει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αν συμβαίνει κάτι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αν είναι μόνη της, αλλά και σε κάποια άλλα ερωτήματα που μας απασχόλησαν την... Μισό λεπτάκι, συγγνώμη, πριν πάμε να το δούμε, μπορείτε να μου πείτε τι φήμες είναι αυτές, ναι. Μιλάτε, σας ενοχλώ. Όχι, μπορώ να σου πει η Ελένη, γιατί το παρακολουθείς στενά. Μπορώ να απαντήσω. Λέμε κάτι κουτσουμπολίκια. Στο πρωτοχρονιάτικο... Γύρισμα, έτσι, που έγινε στο Σπύρο Παπαδόπουλο, μπράβο, είδαμε Παπαδόπουλο. Καυτά βλέμματα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, της Ιωάννας προς τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Την επομένη βγήκανε κάποιοι και είπανε πως εκείνη την ημέρα αντάλλαξαν τηλέφωνα, εκείνη την ημέρα ο ένας ακολούθησε τον άλλον, υπήρχε μια χημεία μεταξύ τους, καθόταν κοντά στο συγκεκριμένο πλατό και έτσι φτιάξαμε ένα ωραίο story ότι μπορεί η Ιωάννα να είναι μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μάλιστα, αφορμή λοιπόν ήταν αυτό, αυτή ακριβώς. Η συνύπαρξη. Όλα αυτά όμως θα μας απαντήσει για όλα αυτά ήδη. Η Ιωάννα και θα δείτε τι μας λέει για πρώτη φορά. Πάμε. Πού είσαι, έλα, αγάπη μου. Έλα έξω να μας τα πεις εσύ, γιατί η Ιωάννα μας τα μασάει. Έλα εδώ. Του Αγιανιού σήμερα. Καλημέρα, Ιωάννα μας. Πώς, χρόνια είσαι πολλά. Είσαι απίθανος, αλήθεια σου λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Με υγεία. Γρηγόρη μου, καλή χρονιά κιόλας. Αυτό το βούτυξα από τα παιδιά που είναι στην εκπομπή σου. Δώσε μια ανδοδέσμη. Δύο έχουμε μανιμάκι. Και τι θα τη δώσουμε. Αυτά εδώ είναι αυτά που σου τάξα. Καλά, μιλάς σοβαρά τώρα. Δεν στα τάξα. Τρελαίνομαι εγώ τώρα με αυτό το δώρο όμως που μου κάνεις. Τι κάνει. Και μυρίζει και πατρίδα. Έγινε χαμός με αυτό το βλέμμα της Ιωάννας προς τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εντάξει. Όλα να στα χαρίσω. Δεν έχω πολλά. Θα τα διαβάζει αυτά ο Κωνσταντίνος, θα τα ακούει, που σίγουρα τα έχει ακούσει και θα χαμογελάει ο άνθρωπος. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Όπως κοιτούσα όλο τον κόσμο που ήταν πλησίον μου, έτσι κοιτούσα και τον Κωνσταντίνο. Τι θα πούμε τώρα στην κυρία Σοφία που σας είδε με τον Κωνσταντίνο το Σάββατο και είπαν τι ωραίο ζευγάρι είναι αυτό. Να είναι καλά. Οπτικά για πολλούς ανθρώπους λέμε ότι μπορεί να ταιριάζουν φυσιογνωμικά ενδεχομένως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν και κάτι. Αντικειμενικά είναι μια ωραία εμφάνιση στην οποία... Είσαι μόνη, είναι μόνος. Καλέ, δεν είμαι μόνη και δεν ξέρω αν είναι μόνος. Και δεν παίζει και ρόλο κιόλας αυτό. Γενικότερα με τα προσωπικά, ξέρεις πολύ καλά εσύ Γρηγόρη ότι δεν αναφέρω κάτι, δεν μοιράζομαι και δεν νομίζω να ενδιαφέρει και τον κόσμο ουσιοδός. Εντάξει, εμείς τώρα μεταξύ μας για πλάκα, προφανώς και από καλή διάθεση σίγουρα, τα συζητάμε, αλλά σίγουρα δεν είμαι και ο άνθρωπος που θα βγει να πει κάτι. Όταν είναι να μάθετε κάτι, θα το μάθετε. Θέλω να μου το πεις όμως. Ασφαλώς. Αλλά να σου πω κάτι. Πες. Αυτό δεν θα κρύβεται. Θα το διαβάζει στα μάτια μου. Είναι αυτό το βλέμμα, Ιωάννα, είναι δηλαδή. Δεν ξέρω πώς ήταν. Εμένα μου φάνηκε λίγο κουρασμένο γιατί ήταν πολύ ωραίο το γύρισμα. Ναι. Ακολούθησε ο ένας τον άλλον την ίδια στιγμή. Ανταλλάξατε τηλέφωνα την ίδια στιγμή. Δεν ανταλλάξαμε ποτέ αριθμούς. Όχι ότι έχει σημασία αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση έχω ακολουθήσει και έχω ακολουθηθεί και πρόσφατα το είδαμε αυτό με πολλούς ανθρώπους. Είναι νομίζω φυσιολογικό. Το καταλαβαίνεις. Απόλυτα. Θα κάνουμε follow τώρα. Ναι. Άκου τώρα. Μα είναι σημαντικό. Λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται είναι. Πώς είσαι. Πρώτος εσύ. Ακολούθησες τον Νίκο στην εκπομπή. Ναι, εντάξει, αυτό... Και αυτό σχολιάστηκε ότι και καλά δεν μπορούσαν να το κάνουν σπίτι, γιατί το κάναν ο νέας. Εφόσον λοιπόν δεν τους νοιάζει και δεν ασχολούνται, γιατί το έκαναν στην εκπομπή και μάζει την εκπομπή που κάνει τα νούμερα του Νίκου. Αφού είναι πλάκα λοιπόν στο σπίτι της, του, ας κάνουν ένας τον άλλο follow, να δει και η fake και η κάθε fake και ο Γκαρέζος ότι έγινε follow. Αρχικά δεν σπουδαιολογώ το ποιον ακολουθώ και ποιος με ακολουθεί. Σίγουρα είναι μια διαδικασία που από ό,τι βλέπω παίζει μεγάλο ρόλο για πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι οι σχέσεις γενικότερα κρίνονται από τα social media. Mm-hmm. Η Ιωάννα φέτος είναι στο Sky. Mm-hmm. Η Ιωάννα κάνει συζητήσεις για του χρόνου, τι θα είναι, πού θα είναι, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει και όλα αυτά. Και αν έχει κάποια... Τι θες εσύ, άνθρωπε μου, τώρα με την καλή χρονιά να μας μπει καλά ο χρόνος και να συνεχίσει, είχαμε πει. Λοιπόν, η Ιωάννα είναι στον Sky και θα συνεχίσει να είναι. Δεδομένου ότι τρέχει το συμβόλαιό της και δεν έχει συμβεί κάτι το οποίο να το ανατρέψει. Είναι δόξα... δόξα το Θεό, αυτά είναι τώρα διαδικαστικά. Σίγουρα όταν είναι η Ιωάννα είναι να πάει κάπου αλλού ή αν είναι η Ιωάννα να μείνει εδώ, θα ανακοινωθεί επίσημα. Εγώ ξέρω ότι περνάω πάρα πολύ όμορφα, ότι έχω σταθεροποιηθεί γενικότερα. Και με τους ανθρώπους μου, τηλεοπτικά θέλω να πω, αλλά και με τους ανθρώπους γύρω μου. Μάλιστα. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια, και προσωπική είδηση και τηλεοπτική είδηση.
Όλα. Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι. Άρα είναι σε σχέση η Ιωάννα. Δεν είμαι μόνο. Καλά, δεν τρεπόμαστε να λέμε τέτοια πράγματα τώρα και να είναι η κοπέλα σε σχέση. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Αμάν, μωρέ, λένε κι εσύ. Ναι. Τώρα είναι ανοιχτός ο δρόμος για σένα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Επειδή δεν τα έχει με την Ιωάννα. Αυτό ήταν που εμπόδισε τη σχέση σας. Να πω λίγο. Ομολογουμένως ήταν ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Παιδιά, χαλάρωσε το κορίτσι, αλήθεια τώρα. Έφυγε το βέβαια Σύση την προηγούμενη εβδομάδα ή πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή της, όταν οι ίδιοι οι συντελεστές σχολίασαν το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχουν σχέση οι δυο τους, γύρισε κάποιος, μου διαφεύγει το όνομά του και λέει να αλλάξουμε θέμα. Και η Ιωάννα του απάντησε λέγοντάς του. Πρέπει. Οπότε αυτό το πρέπει σημαίνει πρέπει. Όχι, το πρέπει ήταν με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ κόμψο, ειδικά στη δική της εκπομπή. Ακριβώς. Βέβαια και αυτό με στα μούτρα της. Έτσι. Βέβαια και η ίδια κατά καιρούς έχει πει πρώτον πως δεν θα έκανε σχέση με άνθρωπο από τον ίδιο χώρο. Ή επώνυμο ή όχι, πρώτον. Και δεύτερον, ότι έληξε την προηγούμενη σχέση. Δεν είναι ο ίδιος χώρος, ο χώρος του τραγουδιού. Είναι φώτα δημοσιότητας, είναι lifestyle, είναι... Αυτό εννοεί. Αυτό εννοούσε. Και δεύτερον και σημαντικότερον, είχε πει πως... Έχει πει τέτοια βαριά κουβέντα. Ναι, το έχει πει πριν από 12 μέρες στη συνέντευξή της που έδωσε. Λοιπόν.